ρωσικά UAV Lancet σπέρνουν τον όλεφρο στην Ουκρανία. Σμπαράλια, 4 εκτοξευτές S-300. Την περασμένη μέρα, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι κατέστρεψαν 4 εκτοξευτές S-300 στην περιοχή της Χερσόνας και ένα αυτοκινούμενο αντιεροπορικό πυροβόλο Jeopard των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με την βοήθεια drones Lancet. Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, 14 στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της περιοχής. Όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με στοιχεία βίντεο που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 26 Απριλίου, το drone αυτοκτονίας Lancet χτύπησε επίσης ένα ουκρανικό 9A330 Telar του συστήματος αεράμινας Thor. Ο λογαριασμός του Twitter Ukraine Weapons Tracker δημοσίευσε ένα βίντεο της επίθεσης και σημείωσε ότι ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη απώλεια αυτού του συστήματος αεράμινας. Η Ρωσία έχει αναπτύξει εκτενώς τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Lancet της μαζί με το Shahed 136 που απέκτησε από το Ιράν για να πραγματοποιήσει επιθέσεις καμικάζι σε στόχους υψηλής αξίας εντός της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πρόσφατους ισχυρισμούς από Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία στέλνει πρώτα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Shahed κοντά σε Ουκρανικούς πυράβλους επιφάνειας αέρος ως δόλωμα για να υπολογίσει την ακριβή θέση τους. Μόλις εντοπιστεί η θέση των εχθρικών πυράβλων, τα περιφερόμενα πυρομαχικά Lancet αποστέλνονται για να εξαφανίσουν τον στόχο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.